Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαστε στην πρώτη παρουσίαση του νέου μου βιβλίου. Έστω και έτσι, ψηφιακά ακόμη μια φορά. Είναι μια χαρά, όπως και να το κάνουμε, η επικοινωνία για το βιβλίο και η συνομιλία για αυτό. Και με τον κόσμο και με ανθρώπους που γράφουν επίσης. Χαίρομαι ακόμη περισσότερο που θέλω να το πω αυτό. Το βιβλίο αυτό το έχω βγάλει, εκδόθηκε από το Μετέχμιο, το οποίο και το ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα βιβλίο που το δούλεψα για πάρα πολύ καιρό, πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα βιβλία μου. Και μπορώ ήδη να πω ότι το Μετέχμιο είναι ένας εκδοτικός οίκος που το υποστηρίζει με τον τρόπο που θα ήθελα από την πρώτη στιγμή. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον οποιονδήποτε δημιουργό σε όλα τα πεδία. Είμαι εδώ με τον Διονύση να μιλήσουμε. Πρέπει να το πω αυτό και αυτό μάλλον, γιατί είναι ενδιαφέρον πιστεύω, δεν είναι κάτι αυτονόητο ή που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Με τον Διονύση γνωριζόμαστε από πολύ παλιά, έστω σε ένα επιφανειακό επίπεδο από παλιά, γιατί ήταν μέλος κριτικής επιτροπής σε ένα διαγωνισμό στον οποίο είχα στείλει εγώ τότε, πόσο να ήμουνα, πριν καν εκδώσω το πρώτο μου βιβλίο, όταν ήμουνα 21, κάπου εκεί πρέπει, πάνω από 10 χρόνια. Και ήταν ο Διονύσης μέλος αυτής της κριτικής επιτροπής και από τότε έτυχε οι δρόμοι μας να διασταυρώνονται και πλέον έχει παρουσιάσει και το προηγούμενο βιβλίο μου, την Τραμπάλα, έχει γράψει για τα βιβλία μου, αλλά εκτός αυτού προχωράμε και οι δύο και ο καθένας κάνει αυτά που θέλει και τον εκφράζουν και στην ποίηση και στην πεζογραφία. Και αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη πτυχή αυτής της διαδρομής, γιατί όπως είπα δεν πιστεύω, δεν είναι κάτι σύνηθες. Δηλαδή όσο το σκέφτομαι μπορώ, άμα θέλεις να το δω λίγο μεταφυσικά, μπορώ να του προσδώσω διάφορες έτσι, ιδιότητες. Είναι κάτι όμορφο. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά. Νομίζω ο Διονύση να πάρει τη σκυτάλη, να πεις δύο λόγια και εσύ και ναι, να Χριστώ. Μιλήσεις και για το βιβλίο και να προχωρήσουμε. Βεβαίως. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που μας παρακολουθεί, με την ελπίδα ότι αυτή θα είναι μία από τις τελευταίες παρουσιάσεις που θα την κάνουμε διαδικτυακά και για το βιβλίο φυσικά και γενικώς. Νομίζω σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βρισκόμαστε σε παρουσιάσεις εκτός του πλαισίου του παραλληλόγραμμου που έχουμε στα κομπιούτερ μας. Και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι όντως μπορεί να υπάρχει και κάτι μεταφυσικό σε όλο αυτό το συναπάντημα που έχουμε οι δυο μας. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όντως σε έχω παρακολουθήσει από τα πρώτα σου βήματα, σχεδόν από τα πρώτα κιόλας. Και χαίρομαι πάρα πολύ και για την εξέλιξη που έχει η γραφή σου, που φαίνεται από βιβλίο σε βιβλίο, αλλά και για αυτό που φαίνεται ότι κουβαλάς εγγράφοντας υποθήκες για το μέλλον, γιατί ούτως ή άλλως είσαι νέος, πολύ πολύ πιο νέος από μένα. Επομένως, όλοι, χωρίς αυτό να πηγαίνει βάρος στις πλάτες σου, όλοι πάντως λίγο πολύ περιμένουμε από σένα και άλλα πράγματα το επόμενο διάστημα. Σήμερα όμως είμαστε εδώ για το καινούριο σου βιβλίο, το «Χάθηκε Βελόνι», από τις εκδόσεις Μετέχμιο, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ πριν. Για όσους δεν το έχουν προλάβει να το διαβάσουν, αν και έχω δει ήδη και στο λογαριασμό σου στο Facebook και στο Instagram ότι ήδη λαμβάνεις πολλές φωτογραφίες από ανθρώπους που έχουν πάρει το βιβλίο, οπότε αρκετοί θα το έχουν πάρει και θα το έχουν ξεκινήσει και μπορεί και να το έχουν ολοκληρώσει κιόλας. Πάντως, για όσους αν δεν... και είναι πολύ νωρίς ακόμα, είναι μια εβδομάδα ουσιαστικά που έχει κυκλοφορήσει. Mm-hmm.
έχει αρχίσει το πρώτο feedback να πέφτει και είναι η ωραία διαδικασία αυτή. Ήμουνα σίγουρος και αυτό είναι πολύ θετικό για έναν συγγραφέα. Λοιπόν, αυτό καταρχάς είναι το τέταρτο βιβλίο σου, 4+1 μάλλον, να βάλουμε και το παιδικό μέσα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Είναι ένα ποιητικό που, και βραβευμένο κιόλας. Μια συλλογή διηγημάτων, η Τραμπάλα, το ακριβώς προηγούμενο βιβλίο, η Λάσπη, μυθιστόρημα. Άλλοι το έγραψαν ως νουβέλα, για μένα είναι περισσότερο μυθιστόρημα και λιγότερο νουβέλα και δεν έχει να κάνει με την έκταση του βιβλίου, αλλά με τη διευθέτησή του, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Και τώρα έχουμε το Χάθηκε Βελόνι. Τώρα, δεν είναι ακριβώς spoiler αυτό που θα πω, ότι απλώς θα επισημάνω ότι όσοι έχουν διαβάσει τη Λάσπη θα μπουν κατευθείαν στο Χάθηκε Βελόνι. Όσοι δεν έχουν διαβάσει τη Λάσπη, δεν πειράζει, μάλλον πειράζει που δεν την έχουν διαβάσει, αλλά λειτουργούν και ως αυτόνομα αυτά τα δύο βιβλία. Δεν σημαίνει ότι το ένα ακολουθεί απαραίτητα το άλλο. Προφανώς με κάποιο τρόπο υπάρχει ένα νήμα που τα ενώνει, άλλοτε αόρατο και υπόρρητο και άλλοτε πραγματικό και εμφανές, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα. Ωστόσο, καταλαβαίνει κανείς από το Χάθηκε Βελόνι ότι η Λάσπη δεν ήταν ένα βιβλίο το οποίο έσκασε σαν φωτοβολίδα και μέσα σου και σε εμάς και εξαφανίστηκε. Ήταν ενεργό εντός σου και είναι προφανές αυτό. Και εδώ το βλέπουμε στο Χάθηκε Βελόνι σε ένα πλήρες ανάπτυγμα όμως, που περιλαμβάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ότι η Λάσπη. Τελείως τεχνικά, να το πω έτσι, το βιβλίο διαρθρώνεται σε κεφάλαια. Στην πραγματικότητα είναι 3 βασικά κεφάλαια, αλλά υπάρχει ένα εισαγωγικό επιπλέον και ένα τελευταίο με χειρόγραφες καταγραφές, ποίηματα και άλλου τύπου καταγραφές ενός εκ των βασικών πρωταγωνιστών του μυθιστορήματος, του Αλέξανδρου Ισάντο. Όσοι έχουν διαβάσει τη Λάσπη τον ξέρουν, τότε ήταν ο πρωταγωνιστής της Λάσπης, όλα κινούνταν γύρω και πέριξ από αυτόν. Τώρα δεν είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, όμως είναι ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών. Είναι λοιπόν αυτά τα 3 κεφάλαια όπου βλέπουμε την ζωή σε μεγάλη έκταση της οικογένειας Ζέφου, μια οικογένεια που έρχεται από το επινοημένο Δρεπένι, για το οποίο θα μιλήσουμε έτσι κι αλλιώς, πάνω Βόρεια Ήπειρο, και φτάνουμε μετά από μακρά αφήγηση μέχρι και τη Νέα Υόρκη, φτάνουμε μέχρι και την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Έτσι. Κάθε κεφάλαιο αναλαμβάνει να μας το διηγηθεί άλλοτε σε πρωτοπρόσωπη, άλλοτε σε τριτοπρόσωπη αφήγηση, ένας από τα μέλη που επιλέγεις εσύ, όχι όλα τα μέλη, γιατί είναι πολυπλόκαμη η οικογένεια, υπάρχουν πολλά αδέρφια, υπάρχουν οι γονείς. Αποφασίζεις λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο, ας πούμε ότι είναι το πρώτο κεφάλαιο, αφήνοντας έξω το εισαγωγικό, που έχει τον τίτλο «Ο σκοτωμένος». Εκεί αναλαμβάνει να μας πει την ιστορία από το 1932 μάλιστα, ο Βασίλης, ο πατέρας, ο παππούς τέλος πάντων του Αλέξανδρου, για να συνεννοούμαστε. Ο Βασίλης λοιπόν, που είναι εκ των προπατώρων της οικογένειας, εκεί φτιαγμένο το κεφάλαιο αυτό υπό μορφή ημερολογιακής καταγραφής, όπου ξεκινάμε από το 1932 και φτάνουμε, αν δεν απατώμε, μέχρι το 1989, μια μακρά περίοδος, όπου εκεί βλέπουμε όλη τη ζωή του Βασίλη, πώς ξεκίνησε ουσιαστικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το δράμα της οικογένειας, γιατί αυτή η οικογένεια κουβαλάει ένα δράμα, αλλιώς δεν θα την επέλεγες κιόλας. Περνάμε στο τρίτο κεφάλαιο, που ούτως ή άλλως και γι' αυτό θα μιλήσουμε, το Τσιμπιτόνι, όπου εκεί έχουμε μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση, αναλαμβάνει να μας πει την ιστορία, τη δική της εκδοχή τέλος πάντων, η Ηλέκτρα ή αλλιώς Τέτα, η μητέρα του Αλέξανδρου, όπου εκεί πάλι περνάμε από το Δρεπένι, καταλήγουμε στη Μεθενιά, στην Πελοπόννησο, μετά στην Αθήνα, μετά ξανά πάλι πίσω στο Δρεπένι. Και το τρίτο κεφάλαιο, για να μην χρειαστεί να πω πολλά πράγματα για κάποιους που ενδεχόμενα δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, αλλά θα τους δώσω έτσι λίγα μικρά στοιχεία. Το τρίτο κεφάλαιο λοιπόν, το Electric Blue, τριτοπρόσωπη αφήγηση, διαφορετικό ύφος γραφής, και γι' αυτό θα μιλήσουμε ούτως ή άλλως και στη συνέχεια, όπου εδώ βλέπουμε πλέον ξανά πάλι τον Αλέξανδρο. Και με αυτόν τελειώνουμε στην πραγματικότητα. Σαν να ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος, θα έλεγε κανείς.
Αυτό, γκρόσο μόντο τώρα, για να μην πω πολλά περισσότερα για το βιβλίο. Εμένα η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Το λέμε και μεταξύ μας συγγραφείς, ότι στην πραγματικότητα όσα βιβλία και να γράψεις, στην πραγματικότητα γράφεις ένα βιβλίο. Εδώ υπάρχει και ένα επιπλέον στοιχείο σε σένα. Ακόμα και ψήγματα του προβληματισμού σου, του συγγραφικού προβληματισμού σου, βρίσκει κανείς και στην Τραμπάλα, στα διηγήματα, σαφώς στη Λάσπη και τώρα στο Χάθηκε Βελόνι. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν αν αυτός ο κόσμος που κινείται μεταξύ Βορείου Ηπείρου και Ελλάδας είναι ένας ενεργός τόπος για σένα, ώστε να μπορείς να τον αναπλάθεις με διαφορετικό τρόπο από βιβλίο σε βιβλίο. Ναι, αυτό το λένε πολλοί, ότι μέχρι να πεθάνουν οι συγγραφείς, μία ιστορία λένε, λίγο ή πολύ. Τώρα, αυτός ο τόπος που ανέφερε, αυτή η διαδρομή, είναι σίγουρα μια διαδρομή που και εμένα με έχει στιγματίσει, αναμφισβήτητα και εύλογα. Αλλά πέραν του προσωπικού, έχει και... Αυτό ήταν μια κρίσιμη διαπίστωση για μένα. Ότι πέραν του προσωπικού φορτίου έχει και μια πολυδιάστατη, ένα πολυδιάστατο πλούτο όλο αυτό, τον οποίο πέρα του συναισθηματικού και ωφελημιστικά να το δούμε από την άποψη του δημιουργού, πρέπει ή είναι πολύ καλό να τον αξιοποιήσει κανείς. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχω χρησιμοποιήσει το ιδίωμα, το χυμαριώτικο ιδίωμα, το οποίο υπάρχει τώρα σε μεγάλη έκταση στο κεφάλαιο της Τέτας. Το έχω χρησιμοποιήσει σποραδικά στα προηγούμενα βιβλία μου, αλλά αυτή η γλώσσα έχει μια τέτοια ροή, μια τέτοια ζωντάνια, μια τέτοια δυναμική, ένα τέτοιο παλμό, που ήθελα να γράψω κάτι μεγάλο σε αυτήν. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ ήδη, η Τέτα στο κεφάλαιο, στο Τσιμπιτόνι, το κεφάλαιο αυτό είναι 80 σελίδες. Θα μπορούσε να είναι ένα αυτόνομο βιβλίο αυτό. Βέβαια, βέβαια. Είναι μια αφήγηση από τα παιδικά της χρόνια μέχρι την Ελλάδα του σήμερα. Έχοντας περάσει όλη την Ελλάδα του 90, τις κρίσεις μετά, θανάτους, παιδιά να σπουδάζουν, να παντρεύονται, να φεύγουν, συντάξεις να κόβονται, χοντρικά όλα αυτά. Αυτά είναι δοσμένα με μια αφήγηση πολύ διαφορετική από την συνηθισμένη για μένα, την πιο σύγχρονη, την πιο παροξημένη, την πιο υπαρξιακά δομημένη, ας πούμε. Είναι μια πιο καθαρή αφήγηση και λέει κάποια πράγματα με το όνομά της περισσότερο, με το όνομά της πιο πολύ από ό,τι άλλες αφηγήσεις. Ήθελα να το κάνω αυτό, ας πούμε. Ήταν μια κοιλότητα, ας πούμε, θησαυρού για μένα, γλωσσική, αφηγηματική, και σχετική με την παράδοση, που ήθελα να την αξιοποιήσω. Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, να πω ότι παρότι στο τέλος έχεις ένα γλωσσάρι, ένα βασικό γλωσσάρι για κάποιους που ενδεχόμενα θα αντιμετωπίσουν θέμα, εγώ θα πω ότι δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα θέμα. Η γλώσσα αυτή είναι τόσο πλούσια, τόσο ποιητική, ουσιαστικά ποιητική, που δεν χρειάζεται καν να ανατρέξει κανείς παρά μόνο ελάχιστες φορές στο γλωσσάρι για να καταλάβει. Ναι. Μάλιστα, αν τυχόν κάποιος έχει διαβάσει και Σωτήρη Δημητρίου, έναν επίσης συγγραφέα που προέρχεται από αυτή την περιοχή, που έχει βγάλει και βιβλία χρησιμοποιώντας αυτό το ιδίωμα, πάλι δεν θα έχει θέμα. Θεωρώ ούτως ή άλλως ότι αυτό που κάνεις εσύ είναι μια μετεξέλιξη. Αυτό που κάνει ο Σωτήρης Δημητρίου δεν είναι θέμα σύγκριση ούτως ή άλλως, γιατί είστε και από διαφορετική γενιά συγγραφική. Απλώς το θέτω ως μια επιπλέον παράμετρο. Ναι, υπάρχει για να βρίσκεται και σαν καταγραφή, αν θέλεις, έτσι, αρχαιολογική. Δηλαδή, ακριβώς. Ένα μίνι λεξικό. Το νόημα βγαίνει σε κάθε περίπτωση. Και για να πούμε, επί τη ευκαιρία, τα πιο πολλά σχόλια μέχρι τώρα τα έχω πάρει για αυτό το κεφάλαιο. Είναι προφανές και θα το εξηγήσουμε και στη συνέχεια γιατί. Θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι της γλώσσας. Είσαι από τους δημιουργούς που όλα στο βιβλίο είναι γλωσσοκεντρικά. Ακόμα και το ποιητικό έχει πολύ έντονο το στοιχείο του ψαξίματος, του καψίματος της γλώσσας. Με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Και αυτό δείχνει άλλωστε και το πώς μετεξελίσσεσαι και εσύ ο ίδιος ως δημιουργός από βιβλίο σε βιβλίο. Αυτό είναι το καλό, το ευκταίο της υπόθεσης. Αυτό εδώ είναι εξόχως γλωσσοκεντρικό. Όχι μόνο, αλλά η γλώσσα εδώ πέρα δεν είναι απλώς ένα όχημα, είναι ένας
πυλός ο οποίος πλάθεται με διαφορετικό τρόπο από κεφάλαιο σε κεφάλαιο. Οπότε θέλω να μου μιλήσεις λίγο, να μας μιλήσεις λίγο για το κομμάτι της γλώσσας. Ναι, χαίρομαι πολύ που το φίλησες έτσι πρωταρχικά, γιατί έτσι ακριβώς ήταν για μένα. Είναι τρία κεφάλαια με κύρια. Το πρώτο, το εισαγωγικό, το μηδενικό, όπως είναι καταχωρισμένο. Κάθε κεφάλαιο έχει διαφορετικό ύφος, διαφορετικό στυλ, διαφορετική θερμοκρασία αφήγησης. Και υπάρχουν και τα ποίηματα, βέβαια, στο τέλος. Mm-hmm. Οπότε ήταν μια κύρια μέρη μου εξ αρχής. Ήταν να πω μια ιστορία που έχει έναν άξονα, μια ραχοκαλιά μέσα στον χρόνο, μέσα σε έναν αιώνα, και που αποτελείται από διάφορα πρόσωπα και κάποιες κυρίαρχες προβληματικές, αλλά με μια γλώσσα που προσαρμόζεται κάθε φορά για να ταιριάξει και στο χρονικό πλαίσιο, αλλά και στην προσωπικότητα του κάθε φορά ήρωα. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα, ας πούμε, να γράφω το βιβλίο, το κεφάλαιο του σκοτωμένου ήταν γραμμένο πάρα πολύ διαφορετικά. Ήταν γραμμένο με ένα στυλ πιο κοντά στο σύνηθες, ας πούμε, με το οποίο με έχουν συνηθίσει ίσως οι αναγνώσεις περισσότερο, το πιο μοντέρνο και το πιο έτσι στυλιζαρισμένο. Αλλά καθώς έγραφα και τα υπόλοιπα κομμάτια, άρχισα να με ξενίζει αυτό, γιατί είχαμε να κάνουμε μια εποχή, ακόμη και αν ο Βασίλης ήταν ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, σοφώς, και ένας ναι. άνθρωπος που ταιριάζει και με τον Αλέξανδρο, με τον εγγονό του, ήταν σε μια άλλη εποχή, δεν μπορούσε να έχει αυτό το στυλ. Δεν μπορούσε να έχει αυτή την γλώσσα, αυτή την έκφραση. Mm. Οπότε ακόμη αυτό το δράμα, το υπαρξιακό, το διαχρονικά υπαρξιακό, πάλι είναι προσαρμοσμένο σε μια εποχή τέτοια. Μετά προφανώς η Τέτα στο μονόλογο μιλάει με αυτή τη γλώσσα τη δική της, την αυθεντική που τη χαρακτηρίζει, και πάλι στο τρίτο κεφάλαιο έχουμε το σύγχρονο αυτό, το μοντέρνο γράψιμο, το πιο στυλιζαρισμένο, που καθορίζει και διαφοροποιεί τον Αλέξανδρο και την εποχή του σε σχέση και με την υπόλοιπη οικογένειά του, αλλά και με το παραδοθέν σε αυτόν χρονικό και οικογενειακό πλαίσιο. Οπότε ακριβώς η γλώσσα στο βιβλίο αυτό είναι ένας χαρακτήρας, αν θέλεις, είναι ένας καταλύτης διαφοροποίησης των χαρακτήρων, είναι πάρα πολύ κρίσιμος παράγοντας και με δυσκόλεψε πάρα πολύ στο να το δουλέψω έτσι ξεχωριστά, και έκανε και κάποιες θυσίες πολύ σημαντικές για ένα συγγραφέα. Εσύ σίγουρα θα τις καταλαβαίνεις. Δηλαδή, έκοψα και πολύ μεγάλα κομμάτια που μου άρεσαν, ας πούμε, και ήταν και αγαπημένα ή και σε γλώσσα που μου άρεσε επίσης πάρα πολύ, αλλά τα θυσίασα όπως πρέπει να κάνεις πολύ συχνά, σχεδόν πάντα, στο βωμό του συνολικού αποτελέσματος. Όπως είπε και ο William Faulkner, kill your darlings, σκότωσε τα αγαπημένα σου. Ναι, είναι απαραίτητο, είναι απαραίτητο. Ναι. Απαραίτητο, οπότε, από ναι. τα τρία κεφάλαια, από τις τρεις φωνές, παρεπιπτόντως να πω ότι πολύ σωστά και στο οπισθόφυλλο Τζαντικός έχει βάλει ότι είναι όντως ένα πολύ στρωματικό μυθιστόρημα. Εγώ θα λέγω ότι είναι ένα πολυφωνικό. Κατάφερες να το κάνεις πολυφωνικό. Το γεγονός ότι μιλάνε διαφορετικά πρόσωπα δεν το κάνει αυτόχρημα πολυφωνικό. Αν δεν βρει κάποιος τις φωνές, το κατάλληλο τέμπο της φωνής, δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ πολυφωνικό. Θα ήταν ένα μονοφωνικό μυθιστόρημα τριών διαφορετικών κεφαλαίων, τριών διαφορετικών προσώπων. Άρα λοιπόν, εσύ κατάφερες να έχεις τρεις διακριτές φωνές μέσα στο μυθιστόρημα. Ποια από τις τρεις σε προβλημάτισε, σε δυσκόλεψε περισσότερο? Να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Δεν με δυσκόλεψε καθόλου η τελευταία του Αλέξανδρου. Βέβαια, πάλι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Είναι σε τρίτο πρόσωπο και όχι σε πρώτο, όπως ήταν στη Λάσπη. Και αυτό ήταν μια συνειδητή επιλογή, γιατί πλέον είναι άλλος. Έχει εξελιχθεί και αυτός. Δεν είναι ο ίδιος όπως ήταν στη Λάσπη, για όσους την έχουν διαβάσει. Οπότε δεν είχε νόημα αφηγηματικό να είναι στο κεφάλι του αναγνώστης. Γι' αυτό και η γραφή πάλι δεν είναι τόσο ακραία. Mm-hmm. Στυλιζαρισμένη όσο ήταν στη Λάσπη. Δεν είναι τόσο πολύ. Τώρα, το πρώτο, το σκοτωμένο, με δυσκόλεψε πάρα πολύ το να πω μια ιστορία τόσο πραγματική, τόσο βαριά, αν θέλεις, με ένα πιο προσγειωμένο τόνο.
Αυτό ήταν πάρα πολύ. Γιατί εκεί μπορούσα, όπως σου είπα, είχα ξεκινήσει, είχα ξεφύγει ο συγγραφέας. Δηλαδή έγραφα, είχε πάρα πολύ δράμα, πάρα πολύ πόνο και τρέλα, ας πούμε, όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά ήθελα να το διατηρήσω σε χαμηλή θερμοκρασία. Δεν ήθελα να είναι ένα retelling, ας πούμε, του δράματος από την πλευρά του Αλέξανδρου. Ήθελα να είναι κάτι άλλο. Οπότε αυτό με δυσκόλεψε πάρα πολύ να το κρατήσω προσγειωμένο και να μην μου ξεφύγει. Και επίσης και το κεφάλαιο της τέτας, αυτό, και αυτό με δυσκόλεψε πάρα πολύ, γιατί έπρεπε, ήθελα να έχει ένα αριθμό, δηλαδή το είχα στο μυαλό μου κάθε δύο σελίδες, ας πούμε, να πηγαίνει λίγο παραπέρα, να μην κολλάει, να μην λέει τα ίδια, να μην μπει κάτι που είπε 10 σελίδες πριν, να μην μπει κάτι που έχει αναιρέσει σε μία πρόταση 10 σελίδες πριν. Είχε πάρα πολύ δουλειά αυτό. Και επίσης ήθελε πάρα πολύ συνέπεια και με το προηγούμενο κεφάλαιο, γιατί το κεφάλαιο της Θέτας συμπληρώνει κάποια στοιχεία από την ιστορία του Βασίλη και φτιάχνει το έδαφος για αυτό που θα έρθει μετά με τον Αλέξανδρο. Εν τέλει, ίσως το κεφάλαιο του Σκοτωμένου με δυσκόλεψε περισσότερο για το λόγο που σου είπα. Γιατί ήταν λίγο εύκολο να χάσω την ισορροπία εκεί και να αφαιθώ σε ένα στυλ που μπορεί να έβγαινε ένα αποτέλεσμα καλό, αλλά θα υποσκέλιζε λίγο το αποτέλεσμα το συνολικό του βιβλίου. Τώρα, εγώ στην δική μου εισαγωγή είπα ότι δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να έχει διαβάσει τη Λάσπη για να περάσει στο Χάθη και Βελόνι. Μπορεί να τον βοηθήσει ενδεχόμενα να του συμπληρώσει κάποια κομμάτια του puzzle που ενδεχόμενα του έλειπαν στη Λάσπη και τώρα εξηγούνται επακριβώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το ένα ακολουθεί το άλλο απαραίτητα για τον αναγνώστη. Για τον συγγραφέα είναι άλλο τύπου εξέλιξη. Οπότε θέλω να μου πεις και εσύ την άποψή σου. Αν θεωρείς ότι κάποιος πρέπει να έχει διαβάσει τη Λάσπη, την οποία παρεπτώσει όποιος δεν έχει διαβάσει, επαναλαμβάνω, μπορείτε να την αγοράσετε. Κακό δικό του, ξέρεις. Κακό δικό του, ναι. Κοίταξε, αυτό ήταν επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που με απασχόλησε. Με απασχόλησε πάρα πολύ. Και ψυχολογικά και συναισθηματικά και συγγραφικά. Το πώς θα το περάσω, πώς θα το κολλήσω με τη Λάσπη, τι θα λέω που ίσως αποκαλύπτει πράγματα για τη Λάσπη, μην φανεί ως... Μην πω πάλι τα ίδια πράγματα, μην γράψω κάτι που διαβάζεται μόνο σε σχέση με κάτι προηγούμενο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή η συγκεκριμένη. Με απασχόλησε πάρα πολύ. Γι' αυτό και πήρα τις αποφάσεις που ανέφερα. Ήθελα να γράψω κάτι που συγγραφικά να είναι ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, αυτό που είπαμε τώρα, να βάλω διαφορετικές γλώσσες, να μην είναι ένας μονόλογος, ας πούμε, που και πάλι Λάσπη είχε στοιχεία έτσι που το έσπαζα, δεν ήταν ένας μονόλογος συνεχής, αλλά ήταν σε ένα πιο κλειστό πλαίσιο αφηγηματικό. Ήθελα να βάλω διαφορετικές φωνές, διαφορετικές οπτικές, ήθελα να πω κάποιες ιστορίες που αφορούν και πιο καθημερινούς ανθρώπους, όχι τόσο υπό ένα διανοητικό, ας πούμε, και εγκεφαλικό πρίσμα. Ήθελα να διαφοροποιείται από τη Λάσπη. Και βέβαια, όπως είπες και εσύ, πιστεύω ότι όποιος έχει διαβάσει τη Λάσπη το βλέπει και διαφορετικά, όντως. Βουτάει ακόμη πιο βαθιά. Αλλά αν μπορούσαμε να το θέσουμε και λίγο πιο τεχνοκρατικά, έχω πει πάλι ότι το βλέπω το Χάθη και Βελόνι σαν ένα prequel, sequel και expansion της Λάσπης. Δηλαδή δεν είναι ούτε prequel ούτε sequel στην ουσία, γιατί το πιάνει από πιο παλιά, φωτίζει κατά τη διάρκεια σε κάποιες συγκεκριμένες πτυχές και μετά το πάει και πιο πέρα, χρονικά και αφηγηματικά. Οπότε είναι κυρίως ένα expansion του σύμπαντος, ρίχνει φως σε άλλες πτυχές, σε άλλα πρόσωπα και λέει πράγματα που δεν τα έχω πει μέχρι τώρα, που δεν τα έχω θίξει ή τα θίγει με τρόπο πιο απροκάλυπτο, διαμεσολάβητο και πιο κοινωνικά και πολιτικά όριμο, θα έλεγα. Γιατί έχει και ένα πολιτικό χαρακτήρα. Θα μιλήσουμε και για τον πολιτικό χαρακτήρα που σαφώς έχει. Τώρα, αυτή είναι και πιο πολύ δημοσιογραφική ερώτηση, πάνω να βγάλω μια είδηση. Θα μπορούσες να το δεις ως τριλογία, δηλαδή να έχεις γράψει ήδη δύο βασικά μέρη μιας τριλογίας, οπότε να περιμέναμε ένα τρίτο βιβλίο που θα
ας πούμε, υπάρχει ένας από τα παιδιά, ο οποίος είναι εξαφανισμένος, ο Μενέλαος, έτσι, τον οποίο τον ψάχνει ούτως ή άλλως ο Αλέξανδρος μέχρι την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Και εκεί δεν έχουμε πολλά ερωτήματα για τον Μενέλαο, τι απέγινε τελικά. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε ένα τρίτο βιβλίο? Καλή ερώτηση. Κοίταξε, εμένα με ενδιαφέρει, με εξητάρει πάρα πολύ το πλάσιμο λογοτεχνικό συμπάντων. Είναι πάρα πολύ συναρπαστικό και δημιουργικό και μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Έχω δει κάποιες επιρροές από το σινεμά, από εκεί αυτό γίνεται κατά κόρον, αλλά και συγγραφείς το έχουν κάνει πολλοί. Mm-hmm. Να παίζουν στη διάρκεια, καθώς μεγαλώνουν και οι ίδιοι και οριμάζουν και εξελίσσονται, να οριμάζουν και κάποιοι χαρακτήρες σταθεροί στο σύμπαν τους. Αυτό το έχει κάνει και ο Ρόθ, ας πούμε, πολύ πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό. Τώρα υπάρχει μια μαγιά που σχετίζεται και με την πρώτη ερώτηση που μου έκανες, αυτό το κομμάτι, η οποία πιστεύω κάποτε στο μέλλον θα με απασχολήσει πάλι. Αλλά θα είναι μετά από πολύ καιρό και θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Mm-hmm. Πάντα θέλω να κάνω πράγματα που πιστεύω ότι έχουν λόγο ύπαρξης και καλλιτεχνικό και προσωπικό. Οπότε, αν μου έρθει κάποια ιστορία κάποτε στο μέλλον που να εμπνέεται από το σύμπαν αυτό και πιστεύω ότι έχει να το πάει κάπου παραπέρα όλο αυτό, γιατί ιστορίες πάρα πολλές υπάρχουν, μπορώ να γράψω και τώρα. Άμα κλείσουμε, έχει πάρα πολύ ψωμί όλο αυτό το σύμπαν. Αλλά να πάει κάπου παραπέρα πάλι, γιατί πιστεύω ότι με αυτό το βιβλίο, ας πούμε, πάει κάπου παραπέρα η ιστορία αυτή ή του τόπου ή της οικογένειας ή του χαρακτήρα ή, αν θέλεις, και το ύφος των προηγουμένων μου βιβλίων, γιατί μιλάμε να πάει κάπου παραπέρα για τον εκάστοτε δημιουργό σε πρώτη φάση και μετά βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Και επίσης, στο βιβλίο αυτό έχω και μια άλλη σκοπιά, μια άλλη πρόταση σε σχέση με τα προηγούμενα δικά μου βιβλία, επαναλαμβάνω. Δεν θέλω να πω πολλά, αλλά πιστεύω ότι είναι και λίγο πιο, όχι αισιόδοξο από τα προηγούμενα, αλλά είναι λίγο, πώς να το θέσω, κοιτάει πιο πολύ στο μέλλον παρά στο παρελθόν από τα προηγούμενα βιβλία μου και αυτό μπορεί να το χαρακτηρίσουμε με κάποιο τρόπο ως αισιόδοξο, γιατί τέλος πάντων, ό,τι και αν έχει συμβεί, κοιτάμε και το μέλλον. Ναι, ναι. Υπάρχει εν μέρει η λύση του δράματος που σου δίνει μια χτίδα ελπίδας για κάποια τουλάχιστον από τα μέλη της οικογένειας. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, παραφράζοντας τώρα λίγο την κλασική ατάκα του Ρίση, τέλος πάντων του Τολστόη, ότι όλες οι οικογένειες όταν είναι ευτυχισμένες μοιάζουν μεταξύ τους. Στο δράμα είναι που διαφέρουν. Οπότε η ερώτησή μου είναι, σε τι διαφέρει αυτή η οικογένεια Ζεφ, που φαίνεται να είναι μια τυπική οικογένεια από τη Βόρεια Ήπειρο που κατεβαίνει με το κύμα το μεταναστευτικό με τα χρόνια στην Ελλάδα και στη συνέχεια διασπείρονται τα μέλη της στα πέντε σημεία του ορίζοντα. Σε τι διαφέρει αυτή η οικογένεια, γιατί κουβαλάει αυτό το δραματικό στοιχείο? Αυτό ήθελα λίγο να το αναλύσω. Διαφέρει λόγω του τόπου. Ο τόπος, το Δρεπένι, είναι ένας χαρακτήρας και αυτός πολύ σημαντικός που έχει διαμορφώσει όλους τους ανθρώπους εκεί και την οικογένεια. Είναι ένας σκληρός τόπος, αποκομμένος, που έχει διαμορφώσει τους κατοίκους με έναν τρόπο έτσι λίγο πιο ξεροκέφαλο, όπως λέει και μέσα το βιβλίο, και πιο άγριο, πιο μοναχικό, με τάση απομονωτισμού κτλ. Από εκεί και πέρα, όπως φαίνεται και στο κεφάλαιο το πρώτο, του σκοτωμένου, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, ένα εξαιρετικό γεγονός, που συμβαίνει στον Βασίλη, τον παππού του Αλέξανδρου, και το οποίο καθορίζει τη δική του ζωή και αναπόφευκτα και τη ζωή της μετέπειτα δημιουργηθήσας οικογένειας. Mm-hmm. Οπότε είναι αυτό κάτι που ένα στίγμα, όχι στίγμα ακριβώς, μια όθηση που στην αρχή μπορεί να φαίνεται μικρή, αλλά
στο μεγάλο ρου της ιστορίας και του χρόνου διωγγώνεται συνεχώς και επιμοιράζεται σε διάφορους χαρακτήρες, πρόσωπα. Ο Βασίλης, συγγνώμη σε διακόπτω, ο Βασίλης θα έλεγα ότι είναι σαν σκιά πάνω από σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειας. Ναι, ναι, ναι. Και το ήξερε αυτός, γιατί ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος. Είχε δηλαδή προαίσθηση του πόσο θα δυσκολέψει την οικογένεια που δεν ήθελε να δημιουργήσει, έτσι. Γιατί ήξερε πώς θα πάει η κατάσταση στη συνέχεια. Κάτι άλλο θέλω να πω, αλλά το ξέχασα, δεν πειράζει. Okay. Καταλαβαίνω πάντως τη λογική σου, ότι ούτως ή άλλως πρέπει να βρεις μια οικογένεια, η οποία, εγώ θα έλεγα μάλιστα, ότι εδώ μετράνε και προκαταλήψεις κιόλας. Έχουμε στο μυαλό μας για τους μετανάστες που προέρχονται από την Αλβανία, από τη Βόρειο Ήπειρο, από οποιαδήποτε άλλο μέρος, μια συγκεκριμένη εικόνα, στερεοτυπική για εκείνους. Εδώ, ναι. Αυτή η οικογένεια δεν είναι στερεοτυπική. Δηλαδή, είπες και εσύ πριν ότι ο Βασίλης είναι ένας εγγράμματος άνθρωπος. Ο Αλέξανδρος είναι ένας τετραπέρατος πιτσιρικάς που στη συνέχεια σπουδάζει. Φαίνεται ότι έχει πολλές δυνατότητες. Γράφει κιόλας ποίηματα. Δεν είναι μια κλασική, μια τυπική οικογένεια μεταναστών αυτή των Ζεφάν. Ναι. Πολύ, πολύ μου αρέσει αυτό που το επισημαίνεις, γιατί πάλι, όπως είπα και πριν, δεν είναι ότι έχω κάποιες... Ήθελα να έχει και μια έτσι νότα κινηματογραφική. Όχι να πω κάποια πράγματα, εντάξει. Αυτό το αντιπαθώ γενικά. Mm-hmm. Μερικές φορές γίνεται παραπάνω, ή μάλλον επισημαίνεται παραπάνω από όσο θέλω. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι όμως. Είναι πολλά που διαφοροποιούν και την οικογένεια και την ιστορία αυτή. Έχει κάποια στοιχεία δηλαδή πολύ πιο κεντρικά και ιδιόρυθμα. Δεν είναι ότι είναι ιστορία μιας οικογένειας μεταναστών. Α, για να δείξουμε τι έχει συμβεί στους μετανάστες, που το μιλάμε και γι' αυτό. Φαντάζομαι να το θίξουμε. Είναι ένα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και το οποίο με απασχόλησε. Επίσης, είναι και κάτι που θίγεται και άλλο στο βιβλίο και κολλάει σε αυτό που ρώτησες, είναι ότι παίζει, η οικογένεια διαμορφώνεται και από τον τόπο, και τον τόπο καταγωγής, αλλά και τον τόπο όπου πηγαίνει. Δηλαδή, αλλιώς εξελίχθηκαν οικογένειες που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, αλλιώς οικογένειες που ήρθαν στην Αθήνα, αλλιώς οικογένειες που πήγαν στην Άξο, αλλιώς οικογένειες που πήγαν στην Ηλία, ας πούμε. Οπότε και αυτό παίζει ρόλο. Πώς? Η δική σου εμπροκειμένου πήγε στη Μεθενιά. Στη Μεθενιά, ναι. Είναι άλλη μετωνυμία. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, μια και το έφερε η κουβέντα. Υπάρχει μια σημειολογία, τουλάχιστον για το Δρεπένι, υπάρχει. Δηλαδή, και αυτομάτως σου έρχεται στο μυαλό κάτι έτσι λίγο εχμηρό, ακούγοντας το όνομα ενός χωριού να λέγεται Δρεπένι. Είναι επινοημένο, φυσικά, μην το ψάξει κανένα στο χάρτη, δεν το βρει. Εγώ, επειδή είμαι βιβλιοσκόλικας γενικώς και ψάχνω, ίσως το δημοσιογραφικό δαιμόνιο, έψαξα να δω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και όλα αυτά. Δεν υπάρχει. Είναι επινοημένο δικό σου. Πολύ συνηθισμένο οι συγγραφείς να βρίσκουν δικούς τους τόπους, τους μη τόπους, τους φτιαχτούς δηλαδή. Θέλω να μου πεις λίγο πώς επενεργεί το Δρεπένι πάνω τους. Κυρίως στις πρώτες γενιές, γιατί η δεύτερη, τρίτη γενιά αρχίζει και το αντιμετωπίζει λίγο διαφορετικά. Και αυτό είναι πάνω από το κεφάλι τους, αλλά η πρώτη γενιά το βιώνει πολύ έντονα το Δρεπένι. Ναι, ναι. Και αυτό είναι μια ακόμη σκιά που ύπταται συνεχώς και διαμορφώνει την ψυχολογία τους, το συναίσθημά τους, τις επιδιώξεις τους. Είναι λίγο ευχή ως μια καταφυγή σε ένα παρελθόν, κλασικό και αυτό όλοι μας, και λογοτεχνικό μοτίβο, αλλά και τους ανθρώπους της ψυχοσύνθεσης. Είναι και μια κατάρα όμως, επίσης, γιατί λόγω αυτής της καταγωγής υπάρχουν πολλά προβλήματα αυτού του μέρους στο οποίο ξεκίνησε η ιστορία της οικογένειας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που τους ακολουθούν και είναι δύσκολο να αποτινάξουν. Και αυτό είναι ένα δίπολο που παίζει σε όλους τους χαρακτήρες. Δηλαδή, και ο Βασίλης ήθελε να φύγει, να σπουδάσει στην Αθήνα, δεν μπόρεσε. Μετά η Τέτα έφυγε, μετά ανεβοκατέβαιναν, δεν της άρεσε, αλλά είχε συνηθίσει, είχε γίνει λίγο Ελληνίδα, δεν ήθελε να γυρίσει. Μετά, όταν άρχισαν να σκορπίζουν, ήθελε να γυρίσει και να φτιάξει και πάλι την οικογένεια.
Δεν τα κατάφερε. Μετά ο Αλέξανδρος στην Αθήνα, στην Αμερική, αλλά πάλι θέλει κάτι να αναστήσει, να φτιάξει εκεί πάλι με τον αδερφό του. Δηλαδή υπάρχει μια διάθεση διαφυγής από το Δρεπένι ή αν όχι διαφυγής, αναδημιουργίας του. Ίσως με όρους που επιθυμούν οι χαρακτήρες κάθε φορά, έτσι ώστε αυτό να αναγεννηθεί πιο φιλικό, πιο προσιτό και πιο κοντά στις σύγχρονες επιθυμίες του καθενός. Στην ιολογία πάλι, το σπίτι, το πατρικό ας πούμε, στο οποίο ζούσε για μέχρι το τέλος ο Βασίλης και το οποίο αναφέρεται και από την Τέτα Παύλα Ηλέκτρα αλλά και από τον Αλέξανδρο, βρίσκεται στο τέρμα ενός λόφου, μόνο του ουσιαστικά. Άρα είναι και ευχή και κατάρα ταυτόχρονα. Είσαι και κοντά αλλά και πολύ μακριά από όλο το υπόλοιπο κόσμο. Για μένα έχει πολύ σημαντική σημειολογία στο δράμα αυτής της οικογένειας. Δηλαδή, με βάση αυτό που συζητάγαμε και πριν για το τι ιδιαίτερο κουβαλάει αυτή η οικογένεια, ακόμα και το σπίτι που έχει είναι πολύ ιδιαίτερο σε σχέση με άλλων τύπο οικογένειών εκείνη της εποχής και της περιοχής. Είπα πριν ότι είναι ένα γλωσσοκεντρικό μυθιστόρημα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και ένα πολιτικό μυθιστόρημα. Μαθαίνουμε πολλά πράγματα, αν πεις, δεν τα ξέρουμε. Είναι αλλιώς να τα βλέπεις όπως τα αναπλάθη λογοτεχνία και αλλιώς όπως τα λέει η επίσημη ιστορία, γιατί αναφέρομαι στο μεταναστευτικό. Εδώ βλέπουμε μια άλλη εκδοχή που σε κάποια σημεία θα την καταλάβουμε γιατί την έχουμε ξαναδιαβάσει ή ακούσει, αλλά εδώ είναι με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Αναφέρομαι, ας πούμε, στην αφήγηση, στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση της Ηλέκτρας, που για μένα σε ορισμένα σημεία είναι πραγματικά ξεσηκωτική των συναισθημάτων του αναγνώστη. Για το πώς βιώνει αυτή η γυναίκα τις κακουχίες, τις δυσκολίες και στην περιοχή της, αλλά και ερχόμενη στην Ελλάδα, αλλά και πώς δεν τα παρατάει. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί σου έχουν πει ότι η αφήγηση της Τέτας τους ξεσηκώνει και τους κρατάει. Ναι, έχει δύο τυχές αυτό το κεφάλαιο. Έχει το προσωπικό, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ... είναι αποκαλυπτική όσον αφορά το πώς το βίωσε, γιατί δεν ξεκινάει από το πώς ήρθε, από την κατάσταση που βρήκαν στην Ελλάδα. Ξεκινάει από τα παιδικά της χρόνια. Είναι μια προσωπική ιστορία. Πώς ήταν ως παιδί, με τη μάνα της, πώς έπαιζε με τα άλλα παιδιά, ήταν καλή στο σχολείο, έτρεχε, μετά... Είναι πολύ προσωπική η αφήγηση και η εξιστόρηση, αλλά παράλληλα μέσα σε αυτή την προσωπική εξιστόρηση αναδύονται πάλι το επισημένο, αδιαμεσολάβητα, πολλές καταστάσεις που εγώ θα πω, Διονύση, δεν τις ξέρει ο κόσμος. Γιατί ή δεν τις ξέρει στο ανάπτυγμα το πλήρες. Δηλαδή... αυτό ήταν ένας πολύ σημαντικός λόγος για τον οποίο έγραψα έτσι και αυτό το βιβλίο, αλλά και αυτό το κεφάλαιο. Ήθελα να θίξω κάποια πράγματα απροκάλυπτα, να τα πω με το όνομά τους, από ένα πλαίσιο που δεν... μάλλον μέσα από ένα φίλτρο που δεν έχει το κεκαλυμμένο... έτσι... το κεκαλυμμένο λόγο, το συγκαλυπτικό μάλλον λόγο της γλώσσας της εξευγενισμένης, της στιλιζαρισμένης ή της εγκεφαλικής πολιτικής ανάλυσης. Κάποια πράγματα με το όνομά τους από μέσα ακριβώς. Και ένας λόγος για τον οποίο οδηγήθηκα έτσι να σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο είναι ότι άρχισα μεγαλώνοντας να καταλαβαίνω ότι πολλά πράγματα από αυτά που... είτε εγώ τα είχα δεδομένα ή και ο κόσμος τα έχει δεδομένα, ενώ δεν τα ξέρει στην ουσία. Δεν τα ξέρει. Ναι. Γιατί μεγαλώνουμε συνεχώς και οριμάζουμε έτσι και ανακαλύπτουμε και τις δικές μας προσλαμβάνωσες, αλλά και μιλάμε συνεχώς με περισσότερο κόσμο. Και εγώ μιλάω συνεχώς με περισσότερο κόσμο, καταλαβαίνω πράγματα και για μένα και για την πολιτική και κοινωνική κατάσταση όλη αυτή που με διαμόρφωσε. Οπότε άρχισα να καταλαβαίνω πιο πολύ από ό,τι στο παρελθόν ότι αυτά τα πράγματα για τα οποία, επειδή εμένα μου είχαν γίνει δεύτερο
πετσί. Στην ουσία ο άλλος απέναντι δεν τα βλέπει ή δεν τα ξέρει με τον τρόπο αυτόν τον βαθύ ή στο επίπεδο που τους αρμόζει. Γι' αυτό χαίρομαι που το έθιξες, γιατί όντως έχει έναν ξεκάθαρα πολιτικό χαρακτήρα. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε το είπα και εγώ πιο πριν, ότι η λογοτεχνία είναι μια μεταφύγηση της επίσημης ιστορίας. Επομένως, ακόμα και αν κάποιος νομίζει ότι γνωρίζει κάποια πράγματα για την επίσημη ιστορία, για το πώς συνέβη λοιπόν, άνοιξαν τα σύνορα, πέθανε ο Χότζα και άρχισαν να κατεβαίνουν από τα βόρεια και οι βορειοϋπηρώτες, αλλά και οι Αλβανοί στη συνέχεια. Ακόμα και αν το ξέρει αυτός γεγονός, νομίζω όλοι το ξέρουμε, εδώ αναπτύσσεται μια μικροϊστορία, η οποία όμως περιλαμβάνει πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αλλά αναπτύσσεται με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Επομένως, είναι σαν να μαθαίνει με διαφορετικό και με πιο πλούσιο τρόπο την επίσημη ιστορία. Επομένως, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Εγώ θα μου επιτρέψεις να σου πω κιόλας ότι απέφυγες με πολύ ωραίο τρόπο έναν σκόπελο που πάντα κρύβεται όταν πας να γράψεις με καθαρή πολιτική ματιά, αλλά με την ευρεία έννοια του όρου πολιτική ματιά, ένα κείμενο. Τις τοποθετήσεις σε άσπρες και μαύρες περιοχές, ώστε να μην υπάρχει τίποτα ενδιάμεσα. Νομίζω ότι το απέφυγες πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει στερεοτυπική εικόνα μεταναστών εδώ. Το επαναλαμβάνω και θέλω να το λέω συνεχώς, ότι όποιος πιστεύει ότι αυτή η οικογένεια Ζέφου είναι μια οικογένεια που ενδεχόμενα μπορεί να μένει και στην ίδια πολυκατοικία τώρα μαζί από κάποιους από αυτούς που μας βλέπουν, γιατί όλες τις πολυκατοικίες μας έχουμε ανθρώπους που είναι μετανάστες και μπορεί να έχουμε μια εικόνα. Αυτή η οικογένεια όμως δεν είναι διαφορετική. Άρα μας λείπει το στερεότυπο εδώ. Ναι, ναι, γιατί και εγώ θα βαριόμουν να το γράψω. Δηλαδή πραγματικά βαριέμαι πάρα πολύ εύκολα και βαριέμαι και πολύ συχνά να γράψω, έτσι. Δεν θα καθόμουν να γράψω τώρα, δηλαδή κάτι που δεν θα με συνάρπαζε με ένα τέτοιο τρόπο έξω από το στενό κουτί αυτό που ξέρουμε όλοι, που και εγώ ξέρω ακόμη περισσότερο και πολλοί άλλοι φυσικά. Των μεταναστών. Δεν θα με ενδιαφέρε. Δηλαδή, ας πούμε, το έχω φάει με το κουτάλι που λέει ο λόγος, γιατί να κάτσω να γράψω γι' αυτό, χωρίς να το προσαρμόσω έτσι με έναν τρόπο πιο ενδιαφέροντα. Οπότε, ναι, χαίρομαι που το λες. Ωραία. Είμαστε στα 3/4. Θα ήθελες να διαβάσεις λίγο για στους φίλους που μας βλέπουν και έχω κάποιες ερωτήσεις ακόμα να σου κάνω. Να δείξουμε καταρχάς, δεν δείξαμε το βιβλίο. Κακό. Βεβαίως. Απαράδεκτη παράληψη. Κοίταξε, να διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από την Τέτα, μιας και την έχουμε φίξει τόσο πολύ. Γιατί, και να διαβάσω μετά ίσως... Ναι, να διαβάσω αυτό πρώτα. Λοιπόν, μ' αρέσει να το διαβάζω και όλο αυτό. Έχει μια ευχαρίστηση και ανάγνωση αυτής της γλώσσας. Λοιπόν, εδώ θα μείνω, δεν το κουνάω. Γεια, σκόνω με τον Πονόρα γάλι-αγάλι, ψήνω τον καφέ μου και πάγω να τον πίω εκεί που καθόταν ο Μαυροβασίλης. Τον πίνω και αγνατεύω τη θάλασσα. Κατόπιν φτιάχνω καψίχα πίτα, λίγο ψωμί, βγάνω να έχω νερό από το πηγάδι, σκομίζω τη βεράντα, να είναι γυαλί το σπίτι. Και τότε σπάγωσα μνήματα των ζεφάδων. Τα καθαίρω από τις βελόνες που έχουν πέσει και τα περάω με μια μουσκεμένη πετσέτα. Ανάβω και το καντήλι, άμα έχει σβήσει. Καμιά φορά μου φαίνεται ότι βλέπω τον Αλέξανδρο και τον Έλλο πίσω από τα μάρμαρα, να τρέχουν και να παίζουν μέσα σε κυπαρίσια. Αλλά σκομίζω τα μάτια με το χέρι και χάνονται πάλι. Το γιώμα πηγαίνω καμιά βόλτα στην πιάτσα. Μωρέ, δεν τους έχω την όρεξη, αλλά έτσι, για να με βλέπουν ότι είμαι καλά και να σκάνε. Να λένε ότι οι ζεφάδες γυρίσανε στον τόπο τους. Ότι δεν αφήγανε το σπιτικό τους να ρημάξει. Το βράδυ είναι λίγο δύσκολο μονάχα. Είναι και μεγάλο το σπίτι. Λίγες ώρες με πιάνει μίσα. Σκούζουν κάτι λύκη πέρα στους λόγκους, αλλά δεν φοβάμαι, όχι. Τόσα πράγματα μου φέρουν γύρα στο μυαλό. Περισσότερο σκέφτομαι κάτι που μου είχε πει η Γκένα στην Αθήνα για τον Παύλο. Ότι εκείνος το ήξερε, λέει. Το ήξερε ότι ήταν αχαμνός. Ότι είχε κάνει εξετάσεις και το ήξερε. Αλλά δεν έκαμε τίποτες
γιατί δεν ήθελε άλλο να ζει. Γεια, το σκέφτομαι και μου σκόνεται η τρίχα. Να μην θέλει να ζήσει ο άνθρωπος. Για ποιον λόγο, διάλες. Παλαβός είναι ο άλλος να μην τη θέλει έτσι τη ζωή. Α, εφύτευσα και μια ισκαία έξω, εκεί που ήταν η παλαία. Τότσι είναι, αλλά θα μεγαλώσει και θα μου δίνει κάτι σίκα τέτοια. Μαύρα σαν τα μαλλιά μου. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι από το Τσιπιτόνι. Για τον τίτλο να πούμε... Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ότι είναι από ένα παραδοσιακό παιδικό τραγουδάκι που το λένε στη... Για να κοιμούνται τα παιδιά, για να κοιμούνται τα παιδιά. Ναι, ναι. Ή, και για παιχνίδι, να περνάει η ώρα. Τσιμπι, ναι, τσιμπι, ναι. Τόνι, χάθηκε βελόνι, πάω να το βρω, χάθηκα κι εγώ. Και... φέρει και αυτό διάφορους συμβολισμούς σε αφορά και τον Έλο, τον Μενέλα, τον χαμένο αδερφό. Και ο Αλέξανδρος χαμένος είναι μέσα από πολλές απόψεις. Θέλω να πάμε λίγο στον Αλέξανδρο. Γιατί, εντάξει, μπορεί να πάμε γιατί από πρωταγωνιστής έγινε δευτεραγωνιστής. Και, σαφώς, ναι. σαφώς. Όντως ο Αλέξανδρος τον συναντάμε στη Λάσπη σε έναν πυρετόδη μονόλογο, εσωτερικό μονόλογο, ερευόδη σε ορισμένα σημεία. Λίγο πριν αυτοκτονήσει και μας γεννάται βέβαια το ερώτημα τι άνθρωπος είναι αυτός. Σαφώς είναι ένας δραματικός ήρωας. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ, αρχίζω να καταλαβαίνω πολύ καλύτερα τον Αλέξανδρο τώρα, έχοντας διαβάσει το «Χάθη και βελόνι», και θα σου πω την αλήθεια, ήταν απόλυτα απαραίτητο να διαβάσω και τα χειρόγραφα που βρίσκονται στο τελευταίο κομμάτι. Ναι, στο τελευταίο κομμάτι, στο τελευταίο κεφάλαιο, ας πούμε, του βιβλίου, που είναι τα χειρογραφά του, είναι τα ποίηματά του και διάφορες άλλες, τέλος πάντων, σημείες, κυρίως ποίηματα όμως είναι. Υπάρχει λοιπόν ένα στίχος εκεί που λέει ότι γεννήθηκα με ένα σύννεφο στην πλάτη. Για μένα είναι πολύ δυνατός στίχος. Μου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Μου επιτρέπει καταρχάς εμένα του αναγνώστη να κατανοήσω πολλά πράγματα γύρω από τον τη διοσυστασία του Αλέξανδρου, να την φανταστώ. Είναι σίγουρα ένας δραματικός ήρωας, ένας άνθρωπος έκεντρος, θα έλεγε κανείς, που ψάχνει το κέντρο του, όμως το ψάχνει εν αγώνια. Είναι ένας εναγώνιος ήρωας ο Αλέξανδρος. Και μπορεί τώρα να είναι δευτεραγωνιστής, όμως είναι πολύ δυνατός ήρωας και ως δευτεραγωνιστής εξακολουθεί και κρατάει πολλά στοιχεία πρωταγωνιστή. Δεν είναι πρωταγωνιστής αυτό το βιβλίο, αλλά όμως στο κομμάτι που τον αφορά, η αφήγηση είναι πολύ δυνατή. Ναι, πιστεύω πλέον σε αυτό κάτι που το διαφοροποιεί από το πώς ήταν στη Λάσπη. Καταρχάς πλέον δεν είναι τόσο... Έχει πέσει. Δεν είναι ξεγερμένος. Η θερμοκρασία του, ναι, δεν είναι τόσο. Έχει οριμάσει λίγο, ας πούμε, σε ένα βαθμό. Δεν έχει αυτό το πυρετώδες που ανέφερες. Είναι λίγο παρατημένος, βέβαια. Δηλαδή, έχοντας χάσει αυτή τη θερμοκρασία, είναι πιο flat. Και η ανακάλυψη ενός πιθανώς χαμένου αδερφού τον αναζωπυρώνει. Και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τη Λάσπη είναι ότι πως εδώ, και το λέει μέσα στο βιβλίο, το παραδέχεται κι αυτός, όχι ότι δεν αναφέρει τη Λάσπη, το παραδέχεται, το λέει ότι για πρώτη φορά έχει ένα θετικό όραμα. Δηλαδή αυτό που τον εκκινεί δεν είναι ότι όπως ας πούμε στη Λάσπη αυτό που εκκινούσε την αφήγηση ήταν να γνωρίσουμε τον Αλέξανδρο καθώς προσπλησίαζε την ώρα της αυτοκτονίας του. Ναι. Λέω, έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό που εκκινεί την αφήγηση του Αλέξανδρου, γιατί αυτό που ψάχνει είναι ο αδερφός του, ο οποίος είναι μια εξειδανικευμένη εκδοχή δική του. Το αντεστραμμένο είδωλο, θα έλεγε κανείς. Το αντεστραμμένο του είδωλο. Ναι, ναι, κάπως έτσι το βλέπει. Το αντεστραμμένο του είδωλο και το πιο χωρίς τα λατώματα τα δικά του. Ακριβώς. Και το πιο συσσωρεύει και έτσι, συμβολισμούς διάφορους και για τον τόπο και για την οικογένειά του και για τις ελπίδες του. Οπότε είναι η ελπίδα πρώτη φορά που τον εκκινεί τον Αλέξανδρο και ένα θετικό όραμα. Γι' αυτό κάνει όλη αυτή την αναζήτηση πλέον. Δεν τον κάνει για κάτι αρρωστημένο, για κάτι διαστραμμένο, για κάτι φαύλο. Οπότε είναι αυτό μια πολύ σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τη Λάσπη και δείχνει και την εξέλιξη του ήρωα. Γιατί θέλει κάτι άλλο πλέον και γι' αυτό παλεύει.
Ναι, γιατί κάνει όνειρα να βρει τον αδερφό του και μαζί να φτιάξουν κάτι. Έτσι, ναι. Αυτό είναι πολύ θετικό πρόσημο που δεν το βλέπουμε στον Αλέξανδρο της Λάσπης. Ενώ εδώ είναι πολύ εμφανές. Επομένως, έχεις πολύ δίκιο ότι αχνοφαίνεται, νομίζω και το συζήτησαμε και πριν, ότι αχνοφαίνεται μια αισιόδοξη ματιά στο βιβλίο. Δεν θα κάνω spoiler, αν και δεν είναι αστυνομικό το βιβλίο για να αποκαλύψω τον δολοφόνο. Όμως υπάρχει μια συμβολική επίσης κίνηση, η ερωτελεστική θα έλεγε κανείς, η τελευταία σκηνή με το σημειωματάριο του Αλέξανδρου. Είναι σαν, δεν θα πω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά μένα μου έβγαλε την αίσθηση ότι είναι σαν να απεκδίεται τον παλιό του εαυτό και κάνει ένα βήμα παραπέρα για το μέλλον πλέον. Ότι ναι, ναι, είχα γράψει, ήταν αυτό που ανήκουν στο παρελθόν, τα γραφέντα, τώρα πηγαίνω σε κάτι άλλο, σε μια άλλη φάση της ζωής μου. Οπότε δεν χρειάζομαι να έχω αυτό το βάρος των γραπτών αποτυπωμάτων μου. Για μένα ήταν πολύ συμβολικό και πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι, γιατί και κλείνει, αν θες να το δούμε και λίγο ακόμη πιο μέτα, αφηγηματικά, το βιβλίο αυτό, το σημειωματάριο, είναι και το βιβλίο το γενικό, το ευρύτερο, το Χαθ και Βελόνι, ας πούμε. Σωστό. Οπότε, γι' αυτό ήθελα, ήταν ένας ακόμη λόγος που συμπεριέλαβα τα ποίηματα στο τέλος, γιατί αυξάνει την υλικότητα του βιβλίου αυτού, του σημειωματαρίου, άρα και τον συμβολισμό αυτό που αναφέρεις εσύ τώρα. Και το κάνει ακόμη πιο έντονο και υλικό, όπως είπα. Δηλαδή, βλέπουμε αυτό το βιβλίο, ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το βιβλίο, εν τέλει, το εγκυβωτισμένο με τα ποίηματα μέσα στο Χάθ και Βελόνι. Και φέρει, είναι στην ουσία όλο το παρελθόν. Και του Αλέξανδρου και της οικογένειας και αλλά και της ιστορίας ενδεχομένως, αν το δούμε έτσι πιο μεγαλόπνοα. Μπορεί ενδεχόμενα, δεν ξέρω, να ξενήσει λίγο τους φίλους που θα πάρουν το βιβλίο. Μην τους ξενήσει καθόλου, εγώ θα τους προτρέπω και τους προτείνω το τελευταίο κεφάλαιο να μην το αφήσουν κατά μέρος. Δηλαδή, εννοώ το τελευταίο κεφάλαιο σχηματικά μιλώντας, τα χειρόγραφα του Αλέξανδρου. Για τους λόγους που εσύ ανέφερες και εγώ υπενήχθηκα, πρέπει να διαβαστούν αυτά τα ποίηματα. Πρώτον, γιατί είναι ωραία ποίηματα, να σου πω την αλήθεια. Και δεύτερον, γιατί μέσα από αυτά καταλαβαίνεις όχι μόνο τον Αλέξανδρο, που θα ήταν προφανές, αλλά καταλαβαίνεις τη γενικότερη εικόνα. Πιάνεις όλη την εικόνα. Και σαφώς και τον Αλέξανδρο. Πάντως. Όχι, συγγνώμη, σε διάκοψα. Όχι, έχει και κάποιες έτσι, δείχνει και κάποιες πτυχές και λίγο για τους γονείς ακόμα και για μια κοπέλα που τον απασχολεί ακόμα. Δηλαδή, συμπληρώνει έτσι λίγο αχνά το παζλ, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω το πόσο απαραίτητο είναι. Θέλω να πω να διαβαστεί και που υπάρχει μόνο, επιτελεί ένα ρόλο και που υπάρχει. Και το είχα σκεφτεί αυτό, ότι πολλοί κόσμος παρόλο που μπορεί να είναι λάτρης της λογοτεχνίας κάποιος, να διαβάζει πεζογραφία μεταμανίας, να μην του αρέσει η ποίηση. Είναι πολύ συχνό αυτό. Η ποίηση είναι κάτι πολύ διαφορετικό που δεν πατάει τόσο εύκολα όσο η πεζογραφία στον άλλον. Αλλά παρόλα αυτά το συμπεριέλαβα, γιατί ακόμη και να μην το διαβάσει ο άλλος, που πιστεύω ότι θα εμπλουτιστεί η εμπειρία η αναγνωστική άμα το διαβάσει, πράγματι. Αλλά ακόμη και να μην το διαβάσει, μόνο και μόνο που υπάρχει εκεί που υπάρχει, επιτελεί έναν αφηγηματικό ρόλο. Ευκαιρία δοθήσεις, επειδή σε πρωτογνώρισε ο κόσμος με την ποίηση και έκτοτε βιβλίο τουλάχιστον ποίησης, ποίηματα σποραδικά, νομίζω δημοσίευεις ούτως ή άλλως και γράφεις, αλλά ποιητικό βιβλίο δεύτερο δεν υπάρχει. Σε τριβέλιζε λίγο, τουλάχιστον με έναν έμεσο τρόπο, να υπάρξουν αυτού του είδους οι καταγραφές ποιητικές σε αυτό το βιβλίο. Κοίταξε, έχω αρκετά ποιήματα. Θέλω να βγάλω κάτι κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι και κάθε ποίηση, κάθε κείμενο έχει και το timing και το
αυτό που θέλει να πεις κάθε φορά και αυτό που εκφράζει τον δημιουργό τους. Οπότε, αυτά τα ποίηματα θεώρησα ότι τέριαζαν πολύ περισσότερο στο συγκεκριμένο συγκείμενο και στο συγκεκριμένο αφηγηματικό μυθολογικό πλαίσιο. Mm-hmm. Και ήταν μια επίσης πολύ δύσκολη απόφαση και σημαντική που έπρεπε να πάρω, το αν θα τα εντάξω και πώς θα τα εντάξω και αν θα τα κάνω κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι διαβάζοντάς τα είναι σαν να τα έχει γράψει πράγματι ο Αλέξανδρος. Είναι το Αλέξανδρο ναι, αυτά τα ποίηματα περισσότερο. Οπότε νομίζω ότι έκανα καλά που τα έβαλα σε αυτή τη θέση, τα τοποθέτησα εκεί. Mm-hmm. Τώρα, ποίηση, διήγημα, μυθιστόρημα. Σε ενδιαφέρουν ή δίνεις βάση στις ιδεολογικές κατηγοριοποιήσεις? Δηλαδή, σου λέω κάτι το οποίο, παρότι σήμερα μιλάμε μόνο για εσένα, εσύ ο πρωταγωνιστής, επειδή συμβαίνει και σε μένα, έχουμε κάτι κοινό και σε αυτό, γιατί και εγώ γράφω και από τα τρία είδη, και πολλές φορές χρειάζεται να απαντάω στο ίδιο ερώτημα. Οπότε θέτω και εγώ, ξαναπέρω την εκδίκησή μου τώρα, μεταθέτω το ερώτημα σε σένα. Πώς είναι λοιπόν να γράφεις και ποίηση και διήγημα και μυθιστόρημα? Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι και πολύ ανταποδοτικό, γιατί μπορείς να πατήσεις σε πολλά συναισθήματα και να, όταν βαριέσαι το ένα, να κάνεις το άλλο, να αντλήσεις απόλαυση από διαφορετικές οπτικές και να λες πολλές ιστορίες με διαφορετικό τρόπο. Τώρα δεν ξέρω, το μέλλον θα δείξει, έχουμε πολύ δρόμο ευελπιστό ακόμα για να δούμε πού θα, αν θα με ρουφήξει, θα προωθήσει κάτι περισσότερο. Εντάξει, νομίζω ότι φαίνεται πως η πεζογραφία με απασχολεί περισσότερο, η αλήθεια είναι. Δεν είναι λίγο προφανές αυτό. Ναι, αλλά με απασχολεί επειδή απαιτεί μεγαλύτερη αφοσίωση χρονική και μπορεί να, έτσι, οι δημιουργικές σου δυνάμεις να απασχοληθούν περισσότερο εκεί. Και η ποίηση φυσικά εννοείται, θέλει πάρα πολύ δουλειά, αλλά χρονικά και μόνο ένα μυθιστόρημα θέλει πάρα πολύ κόπο και χρόνο, οπότε μπορεί να σε απορροφήσει περισσότερο από μια ποιητική συλλογή ενδεχομένως. Και επίσης είναι και λίγο πιο διασκεδαστική, πιο διασκεδαστική πεζογραφία από την ποίηση. Η ποίηση είναι πιο δύσκολη, πιο σκληρή δουλειά συναισθηματικά. Η πεζογραφία μπορείς να το δεις, να φτιάχνεις ένα μυθιστόρημα, μπορείς να γελάσεις και λίγο, μπορείς να το διασκεδάσεις, να το πω έτσι χοντροκομμένα, περισσότερο από ότι γράφοντας διάφορα ποίηματα, που και εκεί μπορεί να γίνει αυτό βέβαια, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά είδη ποίησης και σκοπτική ποίηση, ας πούμε. Πάρα πολλά, βέβαια, βέβαια. Αλλά στο μυθιστόρημα, το μυθιστόρημα για μένα είναι έτσι ένα γήπεδο χωρίς όρια, στο οποίο παίζω και χαίρομαι με την ψυχή μου την κάθε σελίδα. Mm-hmm. Τώρα, φτάνουμε προς το τέλος, βλέπω είναι 7 η ώρα. Θέλω να σου κάνω όμως μία ερώτηση σίγουρα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σε έκταση βιβλίο που έχεις γράψει, έτσι, ως τώρα τουλάχιστον, μέχρι το επόμενο, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο. Ήταν προσωπικό στοίχημα αυτό, να μπορέσεις να απλώσεις, να πάρεις μια μεγάλη πνοή? Ναι, ήθελα να γράψω. Να την απλώσεις σε χρόνο και τόπο. Ναι, ήθελα να γράψω κάτι τέτοιο, γιατί και οι προκλήσεις μας κινητοποιούν και μας κρατούν σε μια γρήγορη δημιουργική. Και κάθε φορά βάζεις και τεστ τον εαυτό σου για να δεις πού μπορείς να φτάσεις, τι μπορείς να κάνεις, για να χαρείς, γιατί κάθε φορά όσο και σου μεγαλώνεις χαίρεσαι με διαφορετικά πράγματα και διαφορετικά πράγματα σε προκαλούν από καλλιτεχνική άποψη. Οπότε, ναι, ήθελα να γράψω κάτι σε μια πιο κλασικά, παραδοσιακά, μεγάλη φόρμα. Είπαμε, η λάσπη, μυθιστόρημα ήταν, αλλά ήταν άλλου τύπου. Ναι, ακόμη και να καταλήξουμε το μυθιστόρημα, που είναι, και εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει διαφωνία, αλλά σε κάθε περίπτωση ήθελα να γράψω ένα πιο παραδοσιακά, έτσι, απλωμένο μυθιστόρημα, που να λέω μια πιο, έτσι, μεγάλη ιστορία, όχι τόσο κλειστοφοβική και με διάθεση ομφαλοσκόπησης, ας πούμε. Mm-hmm. Και
Για το μέλλον οι προκλήσεις επίσης είναι πάρα πολλές και μόνο έτσι θα συνεχίσουμε να γράφουμε με όρεξη. Αλλιώς θα γράφουμε από βαρεμάρα και από καταναγκασμό. Συμφωνώ. Άλλωστε, και γι' αυτό είπα και ευθύς εξ αρχής, ότι αν παρατηρήσεις την εργογραφία σου, που ακόμα είναι μικρή, αλλά όσο θα περνάει ο καιρός θα μεγαλώνει, τουλάχιστον στη μέχρι τώρα εργογραφία σου είναι φανερό ότι περνάς από διάφορα στάδια ορίμανσης και προσωπικής και συγγραφικής. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή, ακόμα και κάποιος που να μην σε έχει διαβάσει, αν πάρει το ένα πίσω από το άλλο τα βιβλία και τα διαβάσει τώρα, θα καταλάβει αυτό που λέω. Ότι υπάρχει εμφανής ορίμανση και προσωπική και λογοτεχνική. Ναι, δεν έχει, αλλιώς δεν έχει νόημα να κάθεσαι να γράφεις τα ίδια πράγματα συνεχώς. Εγώ θεωρώ, κλείνοντας, ότι το βιβλίο είναι σε ανοιχτούς ορίζοντες τώρα. Εύχομαι καταρχάς να κάνεις παρουσίαση και με κόσμο, γιατί έτσι, αμήν, έχει, ενδιαφέρον, πάρει, ναι, έτσι ναι. Έχει ενδιαφέρον μας το έχει βιβλίο. Μας έχει λείψει όλους, ναι. Εγώ, σε όσους μας παρακολουθούν και δεν το έχουν ενδεχόμενα αγοράσει το βιβλίο, τους προτρέπω να το κάνουν. Είναι ένα βιβλίο το οποίο σίγουρα θα τους κρατήσει, σίγουρα, και θα τους μείνουν και πολλά πράγματα στο τέλος. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος λογοτέχνης, συγγραφέας, για να ξέρει τεχνικές. Αυτά είναι εντάξει, πιο πολύ του μετιέ του δικού μας. Θα τους μείνουν άλλα πράγματα στους αναγνώστες, πολύ πιο ουσιαστικά για εκείνους. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το βιβλίο που μας έφερες. Και φυσικά ο λόγος ανοίξει εσένα, εσύ κλείνεις πάλι την βραδιά. Μίλησαμε αρκετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους μας παρακολούθησαν. Ελπίζω να σας αρέσει το βιβλίο. Και ελπίζω να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά, όποτε καταστεί αυτό δυνατό, γιατί έχουμε βαρεθεί όλοι λίγο πολύ το Zoom και όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και μας έχει λείψει ακόμη και στις βιβλιοπαρουσιάσεις αυτή η επαφή. Σας χαιρετούμε λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.